Χωρίς κριτικό εκπρόσωπο θα συνεχιστεί το κύπελλο της Τρίτης Εθνικής, καθώς το Σαββατοκύριακο στην πρεμιέρα της φετινής διοργάνωσης αποκλείστηκαν και οι πέντε κριτικές ομάδες και μάλιστα στην έδρα τους. Βέρμπι, θα κάνει τη σέντρα, ο Ραχίμ στην περιοχή, θα πλασάρει μπάλα στο δοκάρι στον Παναγιωτούδη και καταλήγει στα δίκτυα 0-1 η Κηφισιά. Ανοίγει το σκορ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων στη μοναδική της αξιόλογη φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Βρίσκει δίκτυα και από ό,τι φαίνεται θα πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση του κυπέλου. Αρκετά πλάγια τραβιέ την μπάλα. Θα γίνει σέντρα. Χατζημινάς δεν διώχνει καλά. Κωνσταντίνο από κοντά το 0-1. Ο Αστέρας Βάρης ανοίγει το σκορ. Το 1-2 με το συμπαίκτη του. Το σουτ. Πολύ όμορφο γκολ από τον Μάγκου. Μιχελακάκης πιέζεται από τον Μάγκου και θα χάσει την μπάλα. Γεωργιάδης μέσα στην περιοχή, το πλασέ και η μπάλα στα δίκτυα του. Να μακρινό σουτ, ευνηδιάζεται ο Χανιωτάκης και η μπάλα στα δίκτυα από τον Νικολόπουλο που σπρώχνει ομάδα του μπροστά για τον Κουιρουκίδη και αυτός με ψύχρεμο πλασέ γράφει το Γιούκτας. Αστέρας Βάρης 0-5. Ο οποίος θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Καρνέζη, 1-0 για την ομάδα του Κρουσόνα. Εκτέλεση πλάγιου, η μπάλα θα φτάσει μέσα στην περιοχή Αργυρίου, γυρίζει, πολύ ωραίο γκολ. Εκεί θα πέσει κάτω ο Σουλελές και ο διαιτητής δίνει πέναλτι. Ουσιαστικά δεν υπάρχει επαφή. Παναγιωτόπουλος εκτελεί, 1-2, κάνει την ανατροπή. Τριανταφύλλο μέσα στην περιοχή, εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Πολύ ωραίο γκολ, 2-2, 88. Ο 21ο λεπτό, Γιαννουλάκης και το γκολ για τον Ατρόμητο. Στο 89, 3-2 μπροστά η ομάδα του Πειραιά. Στο 10ο λεπτό βρέθηκε πίσω στο σκορ με τον γκολ του Πετούση. Με τρεις πάσες κατάφεραν να σκοράρουν το 0-2 με τον Νησαριώτη. Επιταριώτης εκμεταλλεύτηκε αυτό το πέναλτι και έγραψε το 0-3 στο Καστέλι. Ο Κισαμικός κατάφερε τελικά να πετύχει το γκολ στο 93 με τον Στεφανίδη. Η μπάλα είναι για τον Λαζανά, θα επιχειρήσει το σουτ παρά την προσπάθεια του τερματοφύλακα της αναγέννησης, ανοίγει το σκορ, σουφλάς εκτελεί, η μπάλα στα δίχτυα 2-0 στο 35, το φάουλ στο 49, από κοντά ο Κόκα μειώνει για την αναγέννηση, σε καλή θέση ο Μαναλίστ, δεν μπορεί να νικήσει με την πρώτη αλλά το καταφέρνει με τη δεύτερη, 1-3, κάπου εδώ κλειδώνει το παιχνίδι για τον εθνικό, η πρόκληση.